Ένα επεισόδιο που συνέβη στον τηλεοπτικό αέρα, το οποίο κατ' εμέ είναι απρέπεια, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο καθένας έχει τις δικές του εξηγήσεις. Αναφέρομαι στην Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, η οποία έφυγε από τον αέρα της Ίσης Χριστίδου για να πάει στην Ελένη Τσολάκη. Ναι. Άρα, όταν ήταν στο Skype, ήταν ήδη σε εγκαταστάσεις του Open. Ακριβώς. Αυτό εγώ κατάλαβα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου λοιπόν μιλάει αποκλειστικά στη Μένια Κούκου και εξηγεί γιατί το έκανε αυτό, γιατί έφυγε από τον αέρα της Χριστίδου και την είδαμε ξαφνικά μετά από λίγο στον αέρα της Ελένης Τσολάκη και μιλάει και για τη Eurovision βεβαίως, γιατί και αυτό είχε κληθεί και για το αν θα την παρουσίαζε αν γινόταν στη Σουηδία. Για να δούμε. Χαιρόμαστε πάρα καλά, πολύ που είσαι στην παρέα μας. Αμέσως μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, 2-3 λεπτά και την υπομονή σου. Πώς είναι να βγαίνετε στη Σύση Χριστίδου με Skype και μετά να γίνεται παρεξήγηση και να βγαίνετε στην Ελένη Τσολάκη? Ήμουν λοιπόν στον Αντένα, με πήραν από την εκπομπή της Σύση Χριστίδου και τους λέω ναι, αμέ και ένα Skype και με είχαν κλείσει ήδη από πριν για να πάω στον Open. Είχαν κλείσει άνθρωποι και ταξί και όλο αυτό. Το σημαντικό εδώ είναι ο σεβασμός. Και τι εννοώ με το σεβασμό? Ότι κάθομαι μία ώρα στο σπίτι μου και περιμένω με το ακουστικό, κάθομαι με το κομπιούτερ, δεν μπορώ να κουνηθώ και μου λένε τώρα θα βγεις, τώρα θα βγεις, τώρα θα βγεις. Εγώ λυπάμαι άμα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω, τι στεναχωρήσαμε που πήγαμε σε διαφημίσεις, δεν να καθορίζουμε εμείς τη ροή. Έχει κάνει τηλεόραση. Ή αν περίμενε αρκετή ώρα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Περιμένω μία ώρα και με παίρνουν τηλέφωνο γιατί περιμένει το ταξί κάτω και εν τω μεταξύ δεν βγαίνουν και σε ζητάνε αυτή διάφορα άλλα κτλ. Και τελικά πάνε διαφημιστικό, διάλειμμα και μου λέει, και ακούω εγώ που λένε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Έχω υποσχεθεί σε συναδέλφους, σε άλλο κανάλι που το έχουν οργανώσει ολόκληρο το θέμα. Δεν μπορώ εγώ δηλαδή να ακυρώσω άλλη δουλειά γιατί αυτοί με αφήνουν να περιμένω μία ώρα. Ακούγεται ότι δεν μπορεί φυσικά να παρουσιαστεί η Eurovision στην Ουκρανία και θα φιλοξενηθεί από την Σουηδία. Μπορούσατε να παρουσιάσετε, να σας δούμε δηλαδή στην παρουσίαση της Eurovision? Ναι, ποιος ξέρει, ίσως. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό, δεν ξέρω. Εγώ ήθελα βασικά τότε, το 5 που κερδίσαμε, μετά από τόση σκληρή δουλειά, φανταζόμουν ότι θα μου το ζητήσουν εδώ, στην Ελλάδα, αλλά δεν έγινε αυτό. Δεν πειράζει όμως. Άκουσα σε μια συνέντευξή σου ότι σου άρεσε πάρα πολύ η Ισπανία. Καλά, τρελάθηκα. Πολύ είπαν ότι θύμισε Φουρέιρα. Ναι, αυτό τώρα εγώ δεν το καταλαβαίνω, έτσι. Η Ισπανία θύμισε Φουρέιρα ή η Φουρέιρα θύμιζε η Ισπανία και Λάτιν τόνους και όλο αυτό το στυλ. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα επιστρέφατε στην Ελλάδα με μια δική σας εκπομπή? Να μπορούσα να κάνω κάτι, τη διαφορά, να μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και να χρησιμοποιήσω όλη αυτή την εμπειρία που έχω και να συναντήσω ανθρώπους της καθημερινότητας που δεν έχουν πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κοινωνική δηλαδή. Ίσως και πιο κοινωνική, ίσως σειρά ντοκιμαντέρ, ίσως talk shows. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά... ήμουνα στην εκπομπή. Ναι, ήσουν εκεί. Και το έζησα. Καταρχήν η αιτία είμαι εγώ. Διότι δεν το έκλεινα και οπότε την καθυστερούσα. Γιατί άκουσα ότι ήταν να βγω, αργούσε. Ναι, απλά είναι παρουσιάστη επαγγελματίας και ξέρει από τη λόγηση. Λάκα κάνω. Μα είναι δυνατόν? Μίλαγα εκείνη τη στιγμή, σίγουρα είναι αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αφού η παραγωγή, η συντακτική ομάδα την έχει αυτό, θα μπορούσαμε να το κλείσουμε το θέμα και να βγει. Την προόριζαν να τη δείξουν και να πάμε μετά τα διαφημιστικά. Πράγμα που αποδέχτηκε. Δηλαδή βγήκε, καλημεριστήκανε. Ναι, ναι, ήμουν έτοιμος κιόλας να της πω μια κουβέντα, γιατί ήταν το θέμα περί Καπουτζίδη και τι είχαν πει οι άνθρωποι και αυτό. Ήμουν έτοιμος να πω και λέω όχι μετά. Είπε ναι και μετά έφυγε. Καλά, είχε κλείσει. Απλά είχε κλείσει δύο κουβέντες που λάθος, δεν ξέρω. Και μετά από λίγο ήρθε η πληροφορία ότι είναι σε άλλον αέρα. Αντρέα, απλά, ναι. Όταν κάποιος, στο λέω και από τη δική μου την εμπειρία και έχεις πολύ μεγαλύτερη από μένα, όταν σε καλούν από μία εκπομπή, πάντα οφείλεις να ενημερώσεις και να πεις ότι ξέρετε κάτι, με έχουν καλέσει από μία προηγούμενη εκπομπή. Και ζωντανά. Ζωντανά. Την ίδια μέρα, και μπορώ να βγω μόνο αυτό το δεκάλεπτο. Και συνήθως, εγώ λέω, το λέω και την ΑΠ. Εγώ χθες βγήκα στην εκπομπή της Ελένης. Δεν θα έβγαινα κάπου άλλο. Μιλάς σε έναν άνθρωπο που τον καλούν επί 20 χρόνια σταμάτητα. Εάν με έχει καλέσει. Αν με έχει καλέσει η Κατερίνα, δεν θα κλείσω εκείνη την ίδια ώρα σε κάποιον άλλο. Τελεία και παύλα. Τώρα, άλλο ένα θέμα
που πρέπει να το ξέρει. Στην τηλεόραση οργανώνεις να βγεις 10 και 10. Αν βγεις 10 και 20, δεν σπάς το στούντιο, γιατί η ροή δεν είναι πράγμα ράγες. Κάτι μπορεί να προκύψει. Άρα λοιπόν, αν είμαι ξινός, θα σου κάνω πρόβλημα. Εγώ ξινή, εξινή. Τέλειωσε. Θα πάω όλα. Όχι, στο Γιάννη μίλησα. Εμένα είπες ξινή. Όχι, κάτι άλλο κατάλαβα. Άντε, ναι. Α, μάλιστα, εντάξει. Λοιπόν, έχω δικαίωμα, είμαστε φίλοι, αν σε πω ό,τι θέλω. Ωραία. Ξινή, εξινή. Πάμε στις διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά ξαναγυρίζουμε. Αχ, σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.